πιστεύαμε ότι τα ωραιότερα πεπόνια θα βγάζει το Άργος. Ναι. Και από σήμερα συνειδητοποιήσαμε... ότι τα βγάζει η Ιταλία. Μελώνει. Τα πεπόνια, να τα. Εντάξει, μελώνει σημαίνει πεπόνι. Πεπόνια, όχι πεπόνι. Τζόρτζια, η Τζόρτζια Μελώνει. Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς. Πόσο ευχαριστήθηκα, τι ευχάριστο διάστημα ήταν από χθες μέχρι σήμερα. Συγγνώμη, γιατί δεν ανησυχείτε. Το σύστημα, οι τσούλες, οι θεραπενίδες του παγκόσμιου συστήματος έλεγαν μέχρι χθες το βράδυ αργά «Η ακροδεξιά». Μόλις τους ήρθε το αποτέλεσμα του κεφάλι, έφυγε το άκρο. Η δεξιά κέρδισε στην Ιταλία. Η δεξιά. Τόλμησε κάποιος από αυτούς, από τις ατέρειες τους, μου φαίνεται ο Κούτρας, να πει τη φράση «η σκληρή δεξιά». Το ακροδεξιά όμως έφυγε. Έφυγε. Θα είχαν τη 45 στο κεφάλι και το βούλωσαν κανονικός. Ουδέποτε στην Ιταλία υπήρξε τέτοια πλειοψηφία σε γερουσία και κοινοβούλιο. Ουδέποτε. Και με γυναίκα. Ακλόνητη κυβέρνηση. Ακλόνητη. Και ωραία κυβέρνηση. Φρέσκοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και στη μέση ο playmaker. Στη μέση η πύρα. Στη μέση ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Καθίστε τώρα εσείς από εκεί όλοι. Πρόντι, Ρέντζι, πώς το λένε, Πέντε Αστέρια. Και, καθίστε τώρα. Υπάρχουν οι πιτσιρικάδες, οι 45άριδες και υπάρχει και ο Μπερλουσκόνη σε ρόλο playmaker. Μια ωραία εικόνα. Ναι. Δεν ανησυχείτε για πύρα, το... υπάρχει και η ορμή. Το νέο και η πείρα, λέτε, μάλιστα. Εσείς δεν ανησυχείτε για το αύριο της Ευρώπης? Γιατί λένε κάποια δημοσιεύματα ότι η νίκη της Ιταλίας ουσιαστικά θα φέρει αναμπουπούλα στην Ευρώπη. Παναγία μου, βόστισε. Βόστισε, Παναγιά μου. Να απαλλαγούμε. Ναι, βέβαια, σαν και χθες, το 1815 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνης της εποχής, η Ιερά Συμμαχία, άλλα δεδομένα, η οποία δεν άφηνε με τίποτα την Επανάσταση. Την κράταγε από τα αγκαίμια και μόλις διαλυθεί, κατσού. Πού το σου λέω. Τέτοια πράγματα είναι και τώρα. Μακάρι, μου λες να έχουμε τέτοια τύχη, Σοφία μου. Εδώ τώρα υπάρχει, λέει, φόβος, ανησυχία και το άλλο της... Φόβος είναι αυτό, η ευχή είναι φόβος, μωρέ, από πότε η ευχή είναι φόβος? Άρα εσείς λέτε είναι ένα σημαντικό βήμα που μπορεί να φέρει και αλλαγές θετικές. Σοφία, άκουσε λίγο. Και εξηγήστε μου τώρα. Τώρα, με αυτά που λέω, δείχνω ότι είμαι στα χνάρια, τα ηλικιακά χνάρια, μην παρεξηγήσεις, του Μπερλουσκόνη. Αυτοί οι δύο είναι παιδιά μου. Η Μελώνη και ο Σαλβίνη. Για το Σαλβίνη τα έχω ξαναπεί. Ναι. Εγώ τον έβαλα στην Ιντεμ με τη Λέγκα του Βορρά τότε. Θυμάμαι την αποστολή που είχα αναθέσει στον Κώστα του Ναυαλιώτη καλή του ώρα, αλλά και στην Άση Γιούτσου, να μαζέψουμε τη Λέγκα του Βορρά και να έρθει μαζί μας. Ναι. Το δε κορίτσι ήταν στην νεολαία του Φίνη, του ψηλού, του προέδρου του Μπερλουσκόνη, του Φίνη, ναι. Με τον οποίο είμαστε μαζί στην UN τότε. Έτσι, δηλαδή τα ξέρω αυτά τα παιδιά και μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Δεν πρόκειται να κάνουν ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ναι, θα πούνε μερικά όχι, όπως ο Ορμπάν. Δηλαδή, ο Ορμπάν βρέθηκε κάποιος άνθρωπος για να συντροφεύει τις σκέψεις του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορμπάν είναι. Τώρα βέβαια, ενισχύεται, κυρία Σοφία, όπως γράφει ο τύπος, να,
Να τα μα. Καλά, ήταν ο πρώτος που έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα και όχι, ήταν ποιος, και ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο. Ποιος θα έστειλε, μωρό, ο Σόλτς θα έστειλε. Και μπράβο, Τζόρτζια. Άκου να σου πω, κυρία Σοφία. Μάλιστα. Τι γράφει όλος ο τύπος. Τι γράφει. Από Guardian μέχρι New York Times και τι γράφει. Τι γράφει. Το κύριο χαρακτηριστικό ποιο είναι. Ευρωσκεπτικισμός. Ναι. Αυτό. Προσάπτουν. Πώς το είπατε. Ευρωσκεπτικισμός. Ναι, πείτε όμως τι σημαίνει όμως αυτό σε κάποιους που δεν ξέρουν τον παρελθόν. Είναι πολύ επιφυλακτική με την Ευρώπη. Διστακτική, όχι ακυρωτική. Επιφυλακτική, δηλαδή επισταθείτε μέχρι εκεί. Να σου πω ότι συνιδρυτής του κινήματος ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός, προεξάρχοντος του Φάρατζ. Ναι. Είχε ξανακούσει κανείς εδώ την έννοια ευρωσκεπτικισμός. Όχι. Εμείς τη λανσάραμε, εμείς την βάλαμε. Άρα λοιπόν, αυτή η σπορά που βάλαμε εμείς το 4, φούντωσε. Και φτάσαμε στο πολλά σήμερα. Θα αλλάξουν. Περίμενε, πολλά θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν πολλά. Βέβαια. Θα αλλάξουν πολλά. Ναι. Ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι ακυρωτικός, δεν είναι όχι στην Ευρώπη. Για να μην δεν είναι να παίρνουμε τα πιστόλια και κυνηγάμε ένα στον άλλον. Όχι. Αλλά για κάτσε, δεν μπορώ να μου αλλάξει εμένα τη ζωή. Δεν μπορώ... Τι ωραία τα είπε αυτή η κοπέλα, τα άκουσες. Ποια απ' όλα. Εμένα μου θύμισε Λατινοπούλου, ρε παιδί μου. Σας θύμισε δηλαδή... Λατινοπούλου. Λέει, η Τζόρτζια. Δεν μπορεί να είμαστε. Το κάνετε αυτό τώρα. Δεν μπορεί να είμαστε υποχείρια της ΛΟΑΤΚΙ. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει γωνίας ένας και δύο. Αυτά είπε. Τι παραπάνω ή τι λιγότερο από αυτά που πρεσβεύει αυτή η εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, είναι και χρόνια η Μελώνη όμως σε όλο αυτό τον αγώνα, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν εμφανίστηκε χθες. Αυτά δεν τα λέμε. Ναι, σου είπα από την εποχή του Φίνη. Όταν λέμε εποχή του έχει Φίνη, σημασία αυτό. Σου μιλάω εγώ 1990, 91, 92, όταν ήταν κοριτσάκι 15-16 ετών. Άρα γνωρίζει και πάρα πολλά στάδια της, της πολιτικής. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι λέει ότι εμφανίστηκε ως κομίτης. Δεν είναι κομίτης. Εντάξει, σαν κομίτη θα την βλέπουν. Το θέμα είναι ότι πόσο καιρό θα κάτσει ο κομίτης στην Ιταλία. Εγώ βλέπω να εξαντλεί, θα είναι η πρώτη κυβέρνηση που θα εξαντλήσει όλη τη θητεία. Όλη. Υσυχία. Και το χαμόγελο έχει και το ταπεραμέντο Μπερλουσκόνη λέει ότι έχει και τη δυναμική λέει ότι έχει και το ποσοστό έχει. Κάνει, έχει διατελέσει. Υπουργός Νεολαίας σε κυβέρνηση του Μπερλουσκόνη. Υπάρχει και η σχέση αυτή σε πολιτικό επίπεδο από το παρελθόν. Πάθανε Σοφία, ναι. Τραμπάκουλο. Η ακροδεξιά, πάπ, 45 στο κεφάλι. Τώρα, τι θα πούνε, ότι οι μισοί Ιταλοί είναι φασίστες. Και βγήκε εκεί πευθέως. Α, ο Μουσολίνη για μένα είναι πρότυπο. Και? Ο Μουσολίνη, το απευθέως. Ναι, και αυτό είναι ικανοποιητικό είναι λέτε. Ναι, και εδώ που τα λέμε κυρία Σοφία, πέρα από τις κουτουράδες που έκανε τότε, ήθελα να μιμηθεί τον Χίτλερ και την επίθεση στην Ελλάδα και κάποια άλλα τέτοια, για το εσωτερικό, για την Ιταλία, δεν θα βρεις εύκολα Ιταλούς που θα σου πούνε ότι δεν άφησε έργο. Ακόμα οι μεγάλες λεωφόροι είναι υπογραφή Μουσολίνη, για φαντάσου, 80 χρόνια μετά. Έρχεται όμως αυτή και λέει ξεκάθαρα, τάκ, ούτε να κρυφτεί, ούτε να κάνει, ούτε να ράνει. Για το εσωτερικό λέει της Ιταλίας. Ναι. Δεν είναι ότι καλύτερο τώρα να λες να βγαίνεις στην πρώτη γραμμή τώρα με ένα μεγάλο ποσοστό και να λες ότι η Μουσολίνη ήταν υπέροχος. Δεν το είπε μετά τις εκλογές, το είπε πριν τις εκλογές. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Δεν και είναι ναι, και επιβραβεύτηκε με 45%. Πώς δεν το επιβεβαίωσε, αλλά πώς δεν... Αυτό όμως κάτι σημαίνει, δεν είναι... αυτό σημαίνει και για την Ελλάδα, γιατί στη Σουηδία έχουμε δεξιά. Στη
Στην Ιταλία έχουμε δεξιά. Στη Φιλανδία δεξιά. Αυτό σημαίνει κάτι. Στη Γαλλία μια Λεπέν από 8 βουλευτές να έχει 90. Και η Λεπέν, σωστά. Εκεί ευτυχώς, με τις αλχημίες του εκλογικού συστήματος δεν είναι πρωθυπουργός η Λεπέν. Άρα αυτό σημαίνει κάτι και για την Ελλάδα. Ναι. Τι σημαίνει. Σοφία μου. Εμείς έχουμε μόλις γινόταν μια επιτυχία στην Ιταλία, ναι. Σε λίγο καιρό ερχόταν στην Ελλάδα. Από τα τραγούδια. Τα τραγούδια. Βέβαια. Άρα η δεξιά θα περάσει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Όποιος έχει τα χτένια, να φροντίσει για τα γένια. Να φροντίσει για τα γένια. Και να έχει και την έννοια. Και να φροντίσει και να έχει και την έννοια. Τώρα πολύπλοκα και πολύ σύντομα τα πράγματα λέτε. Σοφία, άκουσε. Εδώ η κοινωνία μας είναι έτοιμη να δεχτεί κάτι ανάλογο. Έτοιμη. Το συναντάω κάθε μέρα σε διαφορετικούς χώρους και μάλιστα και σε ανθρώπους πλούσιους, διαμορφωτές, φτωχούς κτλ. Όλοι ψάχνουν κάτι. Ψάχνουν δηλαδή από εκεί. Και το βλέπουν τώρα και στην Ελλάδα. Βλέπεις οι εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αυτό τους πονάει. Δεξιά. Ναι, αυτό τους πονάει. Σου λέει, εδώ τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, τι είπα στην περιπτώση. Ας έχουν το μυαλό τους ανοιχτό. Όλοι τους. Η μισή. Όσοι διαθέτουν. Τώρα ουσιαστικά λέτε ότι δρομολογούνται και κάποια θέματα, κάποιες εξελίξεις. Δηλαδή ότι η Μελόνι δεν θα περιοριστεί η εξελίξη στην Ιταλία. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό σκηνικό που θα απλωθεί. Δεν μπορεί παρά να απλωθεί. Δεν μπορεί παρά να απλωθεί. Και στην Ισπανία θα πάει όταν θα έρθουν οι εκλογές. Και εδώ θα έρθει. Θα δεις. Με αυτό που είπε ο κ. Πορτοσάλτε, εσείς συμφωνείτε για να το ακούσουμε και να δούμε πώς μεταφράζεται στην κοινωνία. Από την ώρα που ήταν η μόνη αντιπολίτευση και από τη στιγμή που εκφράζει τα μεσαία και πιο χαμηλά στρώματα της κοινωνίας και από την ώρα, και περισσότερο. Ορίστε, τα οποία πλήττονται και από την ώρα, και από την ώρα που φέρνει και αυτές τις όποιες κατά την αντίληψη τις αξίες, γιατί οι Ιταλοί από το 90, από τις αρχές του 90, με αυτόν τον τύπο τον Μπερλουσκόνη, ψάχνουν τον αδιάφθορο, τον μη εμπλεκόμενο με την διαχείριση εξουσίας. Είχαν πολλά, πέφτανε μπόμπες κτλ. Είχαν έναν Αντρεώτη ο οποίος ήταν μέσα στα σκάνδαλα. Από την ώρα που αναζητούν και κάνουν πειράματα, είτε με τον Σαλβίνη, είτε με αυτόν τον Καραγκιόζη, τον Πέπε Γκρίλο, πώς τον λέγανε. Λοιπόν, με όλους αυτούς ήρθε η ώρα της κυρίας. Αλλά εδώ θέλω να σταθούμε σε κάτι. Έχουμε γυναίκα στην εξουσία. Για πρώτη φορά. Επειδή ακούω διάφορους παραλληλισμούς. Και έχουμε μια γυναίκα η οποία δεν είναι τραμπούκα. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης είναι τραμπούκος. Είναι μαχαιροβγάλτες. Δεν ξέρω αν ταυτίζονται. Ναι, αλλά θα δούμε αν, αν ταυτίζονται ιδεολογικά. Θα τα δούμε. Αν υπάρχει ιδεολογική απόδειξη, ας πούμε. Εμείς επειδή λέμε ήρθε το τέρας στην εξουσία, το τέρας ακροδεξιάς. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα έχουμε μια γυναίκα. Ναι, ναι. Η γυναίκα, θα μας πει τώρα, συμβολίζει πολλά πράγματα μπορεί σε μια κοινωνία. Μπορεί να είναι και άλλες πρακτικές. Ιδεολογικά μεν σε κάποια πράγματα να ταυτίζεται, αλλά να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Ναι, επειδή λέμε ήρθε το τέρας, ήρθε... Ναι, η ίδια ήρθε... δεν κατά της Ευρώπης βέβαια. Ναι, σύμφωνα. Έχει αλλάξει κάποιοι, έχει μαλακώσει κάποιες θέσεις. Αυτά. Εγώ δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί στο τέλος. Αυτά, άστε. Πρωινός καυγάς για το τέρας της Ευρώπης. Είναι, δεν είναι. Ναι, κοίταξε, ο Άρης Πορτοσάλτη είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Και πιστεύω ότι θα είναι και στην επόμενη Βουλή. Όμως, ήταν σαν να έχει καταπιεί ένα μαγκάλι κάρβουνα. Δεν μπορούσε να το αφισβητήσει, αλλά δεν μπορούσε να το χωνέψει κιόλας αυτό το οποίο συνέβη. Θα έχουμε και εδώ ανάλογα φαινόμενα, Σοφία. Θα έχουμε και εδώ και ανάλογα φαινόμενα. Μάλιστα.
Όλοι λένε... Και επιτέλους δεν είναι αυτό που λέμε ακροδεξιά ο Κασιδιάρης και οι υπόλοιποι παρέα του, έτσι. Δεν είναι. Γιατί είναι εύκολο μέσα στο βόθρο των λιμάτων να βάζεις και εμάς ακροδεξιούς μας λέγανε. Και σήμερα έχουμε τη μισή κυβέρνηση. Ακροδεξιοί, έτσι μας λέγανε. Πώς είμαστε ακροδεξιοί, όχι, γιατί από εμάς κάνανε κυβέρνηση. Έτσι, ήταν για να αποκηρύξουν. Θυμάμαι τον, πώς θα λένε αυτόν, τον ξέχασα. Τόσο, ο Καραμαλής. Το 2002, όταν πήγε έβαλε το Τσανετάκο υπερνομάρχη, υποψήφιο, εγώ του στείλα λουλούδια στη Ριγίλης. Και πήγα και του πήρα 14% μόνος μου. Ένα χρόνο είχα κάνει το κόμμα. Και βγήκε στην πλατεία Συντάγματος και υιοθέτησε φρασιολογία αμερικάνικη. Ήμουνα ναζιστής, ήμουνα φούρναρης που έψινε ανθρώπους. Αυτός ήμουνα. Και μέχρι πριν ένα χρόνο ήμουνα στην παράταξή του. Και πριν 10 χρόνια πήρα την παράταξη και έκανα κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Αλλά είναι η εύκολη λύση για ακύρωση. Ακροδεξιός. Δεν είναι δικό τους, αυτών των Αμερικανών. Για να ακυρώνουν κάποιους ανθρώπους. Όταν ο Μπερλουσκόνη έγινε πρωθυπουργός, βγαίνανε όλα τα περιοδικά και τι του λέγανε. Και βεβαίως απεδείχθησαν ότι ήταν ψεύδι. Τώρα η Μελώνη θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Και εδώ στην Ελλάδα να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Έτσι. Ότι αυτό που λέγεται ακροδεξιά, αυτό που λέγεται φασισμός μάλλον, αυτοί το ανέθρεψαν. Αυτοί. Ποιοι αυτοί? Όλο αυτό το πολιτικό σύστημα. Το σύστημα. Βεβαίως. Προκειμένου να με πετάξουν εμένα έξω, επειδή τους χάλαγα την μανέστρα, ανέστησαν την Χρυσή Αυγή. Αυτοί νόμιζαν ότι είναι και αυτοί όπως ο Καζαναφέρης. Τον λέμε ακροδεξιά, αλλά είναι θεσμικός, συμμετέχει στα συμβούλια της Προεδρίας Δημοκρατίας, κάνει προτάσεις μέσα στη Βουλή, απευθύνεται με το κύριε κτλ. Και τους βγήκε αυτό που τους βγήκε. Λοιπόν, αυτό το οποίο έρχεται στην Ελλάδα δεν θα είναι χρυσαυγητικής αντίληψης. Αλλά θα έρθει. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων θα έρθει. Μάλιστα. Και τα δημοσιεύματα τώρα που πρόσκονται ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση, που λένε ότι ο φυσικός ηγέτης δεξιάς, λέει, στην Ελλάδα είναι ο Καρατζαφέρης. Αυτό τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτοί έχουν τη στρατηγική τους. Έτσι, και δεν με απασχολεί και δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Και ουδέποτε εγώ θα κάνω κάτι, ναι, σκεπτόμενος τα όνειρα φθινοπωρινής νυχτός του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Είναι λεπτά τα πράγματα. Αλλά, Σοφία, χωρίς να θέλω εδώ να αγιάζω γένεια που δεν έχω, 12 χρόνια λείπω εγώ από εκεί μέσα. Μάλλον 10 χρόνια λείπω από εκεί μέσα. Και ακόμα μνημονεύουν Καρατζαφέρη. Που κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να μνημονεύουν, αφού εφόσον στην πρώτη γραμμή υπουργοί είναι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνάγερμου, λέει επίσης ο Βαξεβάνης. Δεν τον διάβασα. Για να το ακούσουμε τι λέει ο Βαξεβάνης. Πάμε να δούμε. Ο Βελόπουλος είναι ο τέταρτος επιφανής της ομάδας Καρατζαφέρη μετά τον Μάκη Βορύδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη και το Θάνο Πλεύρη, που μένει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, η οποία πλέον θυμίζει και συμπεριφέρεται ως λαός. Η ένταξη Βελόπουλου μπορεί να μην επικροτείται από τους λαοπρόβλητους του Μητσοτάκη και ειδικά από τον Άδωνο Γεωργιάδη, που θέλει να κυριαρχεί στην ακροδεξιά και στους πολιτικούς εκβιασμούς που θα ασκεί. Ωστόσο, είναι μονόδρομος. Όχι μόνο γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμαχούσε ακόμη και με το διάβολο για να παραμείνει στην εξουσία, αλλά και επειδή δεν έχει διαφορές, πόσο μάλλον ιδεολογικές, μαζί του. Η πιθανή συμμαχία δεν είναι κάτι που θα ήθελαν τα στελέχη του Βελόπουλου, τα οποία βλέπουν μάλλον εχθρικά τον Μητσοτάκη, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να απευθυνθεί στα ακροδεξιά τους αντανακλαστικά για να τους φέρει στη δεξιά πολυκατοικία. Στην ανάγκη θα τους δώσει το σπιτάκι του σκύλου. Η υψηλή κυριότητα θα ανήκει ωστόσο πάντα στον μέτρ Γιώργο Καρατζαφέρη,
ο οποίος εκ των πραγμάτων έχει πνευματικά και ιδεολογικά δικαιώματα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παριστάνει τον Τζον Λένον του Λάος. Έχετε πνευματικά και ιδεολογικά δικαιώματα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έχει πολύ μάτσινο ο Βαξεβάνης. Πολύ μάθημα. Σεμινάρια, προς ποια κατεύθυνση τώρα το λέτε? Το ξεκαθάρισα. Εντάξει, το ότι έχει αρχίσει αυτή η ζήμωση αυτή γύρω από την ταπεινότητά μου, έχει να κάνει γιατί σου λέει εδώ θα ξεπεταχθεί κάτι όμοιο με την Ιταλία. Και αυτή ακόμα, το Βαξεβάνης, με το οποίο δεν έχω καμιά σχέση εγώ μαζί του βέβαια, σου λέει από το να είναι οποιοδήποτε άλλος ο Καρατζαφέρης που είχε τα πνευματικά δικαιώματα. Τα αναλύω και τα διαβάζω όλα αυτά. Τα αναλύω και τα διαβάζω. Αυτό λοιπόν θα φέρει τώρα η Μελώνη. Θα γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Μάλιστα. Θα προσδιορίσουμε για μία ακόμη φορά τη λέξη δεξιά και ευρωσκεπτικισμός. Γιατί έχουμε και ευρωεκλογές. Κοίταξε, ευρωσκεπτικισμός είναι μια πολύ σοβαρή έννοια που λίγοι στην Ελλάδα την έχουν επεξεργαστεί. Είμαστε από εκείνους οι οποίοι την κάναμε πράξη. Την περιλάβαμε μέσα στο ιδεολογικό μας μανιφέστο. Τον αξιοπρεπή ευρωσκεπτικισμό, έτσι. Που θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τον Πρέβη, τον Γιώργο, τον Γεωργίου. Δεν ξέρω, Δευτέρα σήμερα τον έχεις, μπορεί να σου μιλήσει. Βεβαίως. Ο Κώστας Αϊβαλιώτης, έτσι. Ακόμα τον υπηρέτησε 5 χρόνια η Νίκη Τζαβέλα. Τον υπηρέτησε με συνέπεια ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως Τέος Βουλευτών και Βουλευτών, Νίκος Αλαβράκος. Δεν είναι ευρωσκεπτικιστές επειδή πουλάει το πράγμα. Εμείς έχουμε μια βάση. Δηλαδή, στο ιδεολογικό μανιφέστο του ευρωσκεπτικισμού έχουμε βάλει τις δικές μας πινελιές, γιατί το γεννήσαμε εμείς. Ωραία, αύριο λοιπόν να ρίξουμε το ιδεολογικό μανιφέστο και το καταστατικό του ευρωσκεπτικισμού για να ξέρουμε ποια είναι η βάση και ποια θα είναι η βαρύτητα των επόμενων κινήσεων. Τελεία. Καλή επιτυχία στη Τζόρτζια Μελώνη. Ας ελπίσουμε ότι θα φτιάξει γρήγορα κυβέρνηση, λέει, και ότι θα ξεκινήσει και τις πρώτες επαφές με την Ευρώπη. Καμία άλλη ευχή. Τελεία και πάμε. Καλή τύχη. Να δούμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, να δούμε και από ποια άτομα θα αποτελείται. Να δούμε ποιος θα πάρει το εξωτερικό, ποιος θα πάρει το οικονομικό και εκεί θα καταλάβουμε. Δύο βασικά υπουργεία είναι το εξωτερικό. Αν ο Σαλβίνης πάρει το εξωτερικό, ο Μπερλουσκόνη ή κάποιος δικός του θα πάρει το οικονομικό. Ναι. Θα έχει και αλλαγές, λέτε, λόγω Ουκρανίας, Ρωσίας στην Ευρώπη, αν ο Σαλβίνη θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τέτοιες θεματικές κολοτούμπες. Ναι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Μπορεί να μην είναι μια λεωφόρος, οτοστράτα, όπως τις λένε, αλλά θα είναι ασφαλτοστρωμένος δρόμος Ρώμη-Μόσχα. Μάλιστα. Τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Για να πάμε στα δικά μας όμως και στον Ερντογάν. Ποιο σχόλιο εσείς έχετε αποκομίσει από την εμφάνιση του Μητσοτάκη την Παρασκευή στον ΟΗΕ και τις ουσιαστικά τις δηλώσεις που έγιναν μετά? Σοφία, η σκάφη-σκάφη και τα σίκα-σίκα. Δηλαδή? Η ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο ήταν παρασάγκας καλύτερα της εμφάνισης στον ΟΗΕ. Όμως δεν ήταν κάτω από τη βάση. Δεν ήταν 5. Αλλά δεν ήταν και 10. Ενώ στον Κογκρέσο ήταν 10. Ναι. Ίσως γι' αυτό έπαιξε ρόλο κάποιοι παράμετροι, έτσι. Το ότι από κάτω είχε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Το ότι είχε προηγηθεί ο Ερντογάν με οξύς τόνους και δεν ήθελε να τους παρακολουθήσει. Η αλήθεια είναι ότι
ήταν καλός, καλός. Όχι λίγαν καλός, όχι άριστα. Πάντως λέει το επόμενο βήμα είναι στην Κρήτη για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που θα είναι βέβαια, θα δοθεί βαρύτητα στα εθνικά θέματα και στο θέμα της Τουρκίας. Θα είναι και η συνεδρίαση που έχουν στην Πράγα, που εκεί αναμένεται, λέει, αν θα έρθει ο Ερντογάν. Κάποιοι καλλιεργούν τις φήμες ότι πιθανόν, λέει, να υπάρξει και συνάντηση. Επρόσδεκτη. Η συνάντηση. Θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει μια συνάντηση? Επρόσδεκτη. Πριν από μερικά χρόνια, κυρία Σοφία. Ναι, για εξηγήστε μου. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι. Έλεγα ότι πριν περάσουν 6 μήνες θα έχει φάει τον Νταβούτογλου. Θα τον φάει. Θα τον ρουφήξει. Και υπήρξε και αίσθηση, δεν θυμάμαι κάποιο συνεργάτη που είχαμε, τον Νταβούτογλου, θα τον εφάει και τον έφαγε. Τώρα σου λέω ότι ο Τσαβούσογλου, ναι, έχει προγραφεί από την ημέρα που του έριξε τα τρίποντα μέσα στη χώρα του ο Δένδιας. Είναι σε μία φάση, έχω την αίσθηση, που πρέπει να πάρει μία τσατσάρα. Και την αμέτρα αντίστροφα. Ναι. Έτσι βλέπω. Μάλιστα. Άρα μετράει αντίστροφα. Ο Ερντογάν τι πρέπει να κάνει αν ο Τσαβούσογλου μετράει αντίστροφα? Κοίταξε. Ο Ερντογάν αυτό το πράγμα θα το πάει όσο μπορεί πέρα. Και όσο μπορεί να πάει ταπεινωμένος ο ένας πρωθυπουργός εκεί. Έχει ανάγκη κάποιας έτσι νίκης, κάποιας επιτυχίας για το εσωτερικό της χώρας, για τις εκλογές. Γιατί ο Ερντογάν γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία και σου λέει μπας και την πατήσω σαν το Μεντερές. Ο Μεντερές ήταν ακόμα πιο λαμπρός, πιο φωτεινός από τον Ερντογάν και πήγε στην Κρεμάλα. Άρα... Ξέρεις ότι ο Μεντερές, κυρία Σοφία, μάλιστα, πριν τον φάνε, πέταγε με ένα αεροπλάνο. Και έπεσε το πλάνο και σκοτώθηκαν όλοι και γλίτωσε ο Μεντερές. Και την γλίτωσε από το αεροπλάνο και την πήγε από την Κρεμάλα. Ζούμε και η θέση του Μεντερός, για να μαθαίνει και ο κόσμος, ναι, ποια είναι. Αυτή που είναι μπροστά από την τουαλέτα. Η τελευταία θέση. Λέγεται η θέση του Μεντερός. Και έχει μείνει. Εγώ λοιπόν όταν ταξιδεύω λέω παρακαλώ τη θέση του Μεντερός. Η θέση αυτή που έχει μείνει. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο τυχερός και στο υπόλοιπο της ζωής του. Λοιπόν, ζούμε προκλήσεις από την Τουρκία που πιθανόν να μην έχουμε ξαναδεί σε τέτοια ένταση. Και πρέπει να προσέχουμε, λέει, στο Αιγαίο, κύριος Αποστολάκης, για μία ακόμη φορά. Σε μία άλλη μια φορά, λέω, σοβαρός άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Τώρα, μπορεί να μην τον θέλουν, μπορεί να μην τον κάνουν. Εγώ θα τον χρησιμοποιούσα. Θα τη χρησιμοποιήσετε, λέτε εσείς. Εγώ θα τον χρησιμοποιούσα αν είχα. Προφανώς όμως στην ειδικότητά του, δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι. Τι όχι? Θα τον πήγαινα Υπουργό Αλίας. Άσε με ρε Σοφία, πού θα τον πας? Ή Εθνικής Άμυνας θα τον πας ή Εξωτερικών? Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί με κοίτας έτσι? Παναβαθμισμένη θέση. Και ο άνθρωπος είναι αναβαθμισμένος. Ναι, αλλά δεν τον έχω δει, δεν του έχω πει ποτέ καλημέρα. Δεν το έχετε πει κανένα, αλλά υπουργό τον θέλετε στη κυβέρνηση. Τώρα, ακριβώς, πείτε... δείχνω ότι δεν υπάρχει προσωπική διοτέλεια, τον θέλω γιατί ξέρω εγώ το βράδυ πίνουμε κρασί μαζί, αντικειμενικά. Όχι. Είναι χρήσιμος. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω επίσης, τον κύριο Σωτήρη Ζέρμπο, το σύμβουλο και διεθνολόγο του κυρίου Ανδρουλάκη, το γνωρίζετε? Πού ήταν Σοφία σύμβουλο? Μου. Σοφία μου. Παραιτήθηκε. Σοφία μου, μάλιστα, μπορείς να βάλεις ένα πόδι 46 νούμερο σε ένα παπούτσι 43. Γιατί τώρα, δεν μπορούσε να χωρέσει. Κάτι σου είπα ρε παιδί μου,
Ξέρεις πώς γίνονται τα δάχτυλα, διπλώνουν έτσι αυτά. Κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Αυτό είναι. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα όμως, τη στιγμή που υπάρχουν εκκρεμότητες σε πολλά θέματα. Σοφία, κάτι σου είπα. Εσείς κάτι λέτε, αλλά ο παρατήθηκε ο κύριος Ζέρκος. Ο Μητσοτάκης, σαν αρχηγός, δεν ξέρω αν είναι 40 πόντους ή ένα πόντο μπροστά από τον Δέδια, είναι όμως. Εδώ ο Σέμπος με τον Ανδρουλάκη είναι αυτός μπροστά και ακολουθεί. Δεν μπορούσε. Του λέει αυτό, όχι εκείνο. Αυτό, άντε άσε με ρε. Δεν τον έχετε πολύ ψηλά τον κύριο Ανδρουλάκη. Καθόλου ψηλά δεν τον έχω. Γιατί δεν τον έχω ψηλά. Μίλησε και για την επόμενη μέρα τις εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ούτε για τις ενδιαφέρει. Οι οποίοι έχουν ένα στάτους βαρβαριστή. Ένα. Δηλαδή και ήταν υποψήφιοι και ο κόσμος του, ο λαός είναι. Ναι. Είτε είναι Πασόκ, λοιπόν, είχε μπροστά του ένα Γερουλάνο που ο άνθρωπος είναι ΣΥΚ. Άντε φύγερε. Είχε ξέρω ένα Παπαδρέου με την εμπειρία του, με την ιστορία του, με τον άντε φύγερε. Είχε ένα Ροβέρδο. Και ακόμα είχε και ένα Καστανίδη. Έμπειρο. Εγώ με τον Καστανίδη είμαι σε μια αντιπαλότητα. Αλλά ξέρει πέντε πράγματα. Και έρχεται και βάζει τον Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι ο λιγότερο πρικισμένος από όλους αυτούς που σου είπα. Ναι, αλλά είναι νέος, έχει όραμα, μιλάει και κριτικά. Με κριτική προφορά, για να το λέμε σωστά. Θα μπορούσα να το δω, ξέρω εγώ. Πού? Σε ένα σίριαλ. Στο σταθμό. Ναι, θα μπορούσα να παίξει στο Άγρια Ζωή και τα λοιπά. Καινούργια σειρά, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα θα μου κάνετε και ένα σχόλιο. Είδες νέο κόμματος, Μπογδάνος Λατινοπούλου, ο κύριος Μπογδάνος. Αναμενόμενο. Πατρίδα. Είναι ναι, καλό αργά παρά ποτέ. Ναι. Αύριο θα είναι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Θα μας το πούνε. Εγώ τους εύχομαι καλή αρχή. Ναι. Αλλά το πρώτο πράγμα πρέπει να πάνε να φτιάξουν, δεν είναι αφίσες. Δεν είναι γραφεία, δεν είναι σλόγγα. Να πάνε να αγοράσουν από 10 ζευγάρια παπούτσα. Παπούτσια λέτε. Για να οργώσουν την Ελλάδα. Απαπα. Θυμάμαι, έλεγε ο Τράγκας, ο Καρατζαφέρης θα μπει στην Βουλή, τότε λέω, γιατί ξέρω πόσα παπούτσια έχει χαλάσει στις περιοδίες. Αν δεν πας στον κόσμο, να μιλήσεις, να συζητήσεις, να πας στο καφενείο, δεν γίνεται. Όμως, είναι δύο παιδιά που λάμπουν. Θυμάσαι όταν πρωτοβρεθήκανε να πιούν καφεδάκι, είχαμε αφαιρέσει ένα τραγούδι της Βύσης, το Λάμπο. Και δεν έκλεισε ένας χρόνος και είναι μαζί τα παιδιά. Ναι. Και βλέπεις τώρα, ξεκινήσαμε. Εγώ το βλέπω με πάρα πολύ καλό βλέμμα. Ναι. Εντάξει, να είναι... Όπως βλέπω, ναι. Συμπιώνω, και κάθε άλλη προσπάθεια που γίνεται, γιατί όλες αυτές οι προσπάθειες συσπηρώνουν ένα κόσμο που στο τέλος μπορεί να αποτελέσει σολίστες σε μια μεγάλη ορχήστρα. Για να δούμε τη μεγάλη ορχήστρα όταν διαμορφωθεί. Προφανώς όμως τώρα επειδή θέλουν και παπούτσια και περιοδίες και χρόνο, δώστε τους κολαγόνο για να αντέξουν. Βεβαίως, χωρίς κολαγόνο. Δεν γίνεται, Σοφία μου. Σήμερα, για να μην ξεχάσουμε σπουδαία γεγονότα και τραγικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, όπως το 1989. Ναι, αυτό είναι το κορυφαίο, Σοφία. Είναι η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν ένας οραματιστής, ένας άνθρωπος έξω από παροπίδες. Αυτά τα οποία έλεγε τότε και μάχετο, έβλαπταν την ακροαριστερά και το αποτέλεσμα ήταν να τον δολοφονήσουν. Ήμασταν εκεί, εγώ το ξέρεις ήμουν στην οικογένεια και θα ήθελα έτσι μερικά πλάνα να τα θυμίσουμε από τη δολοφονία
του Παύλου Μπακογιάννη. Το αφιέρωμα. Εσύ ήσουν στον Μπακογιάννη. Ναι, ναι, ήσουν στο μεσόλιο του Μπακογιάννη. Τι έγινε σήμερα. Οδηγός είμαι. Οδηγός του Μπακογιάννη. Τι έγινε σήμερα. Πες μου πέντε πράγματα ρε παιδί μου. Πού τον πήγες, τον πήγες στο γραφείο. Στο γραφείο του, όπως κάθε μέρα. Όπως κάθε μέρα. Είχατε ειδοποιήσει τίποτε αστυνομία αυτά. Όχι. Τον αφήνω όπως τον αφήνω, βλέπω τον βλέπω και ανεβαίνει στα σκαλάκια μέσα στο γραφείο και πάω αμέσως να αφήσω τα μάξι στον καράλι. Μάλιστα. Μέχρι να γυρίσω σε πέντε λεπτά, μου λένε σε ένα λεπτό, σε μισό λεπτό. Γεια σας. Είδαμε τον κύριο Μπακογιάννη να έρχεται από τη γωνία και έγινε συνεχεία, πήγε στο γραφείο του. Μας καλημέρισε, τον καλημερίσαμε και πήγε στο γραφείο του. Με τα λίγα δευτερόλεπτα ακούσαμε πυροβολισμούς. Καταλάβαμε ότι πρόκειται περί εγκλήματος, αρχίζαμε να φωνάζουμε βοήθεια, πιάστε τους, είδαμε δύο ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε. Φέραν 8 και 20 τον Παύλο Μπακογιάννη, που φέραν σε βαρύτατη κατάσταση, χωρίς να έχει επαφή, χωρίς επαφή και χωρίς πίεση. Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο. Μα ήταν, μας συνέτριψε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ήταν έγκλημα κατά της δημοκρατίας, όχι μόνο κατά του Μπακογιάννη. Ο Μπακογιάννη ζει! Ο Μπακογιάννη ζει! Ο Μπακογιάννη ζει!
Συγκινήθηκα γιατί αυτά τάζησα. Τάζησα. Σε αυτό το γραφείο που πήγαινε, είχα πάει και είχαμε ανταλλάξει απόψεις. Τάζησα. Στο σπίτι μέσα υπήρξε κάποια πλάνα, ξέρω, που έδειξες. Μου ήρθαν όλα αυτά. Έχουν περάσει βέβαια και τόσα χρόνια, αλλά αυτές οι μνήμες δεν διαγράφονται και δεν παγώνουν. Το δάκρυ είναι δάκρυ. Δάκρυσα με το δάκρυ της Μαρίκας. Δάκρυσα με την ομιλία του επίτιμου. Κακά τα ψέματα, εγώ μέσα σε αυτό το σπίτι, σε αυτήν την οικογένεια, γαλουχήθηκα πολιτικά. Αυτά. Και υπάρχουν τόσες αμέτρητες στιγμές να θυμάστε και βέβαια να συνδυάζετε και με τα γεγονότα. Πάντως σήμερα η κυρία Ντόρα Παγωγιάννη είπε ότι 33 χρόνια πίσω για μας είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σήμερα στον κόσμο που ζούμε οι ιδέες και οι αξίες σου είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Η Ντόρα ξέρει, έχει ένα ευρύτερο συναισθηματικό κόσμο, ξέρει να καταγράψει ό,τι υπάρχει μέσα της. Σοφία, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε και ατμόσφαιρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Κάτσε, εμείς έχουμε κρατήσεις και αύριο, αφαιρεί. Νοστράδαμος. 8 βιβλία είχε πουλήσει η Μεγάλη Βρετανία. Με το που βγήκε ο στίχος μέσα που είχε γράψει και είχε προβλέψει πριν μισή χιλιετρίδα, ότι θα πεθάνει 22 Σεπτέμβρη η Ελισάβετ, το είχε προβλέψει από τότε. Το είχε γράψει. 22 Σεπτέμβρη. Όλοι οι Άγγλοι τρέχουν να πάρουν το βιβλίο αυτό του Νοστράδαμος. Όμως, επειδή λένε Νοστράδαμος, υπάρχει η μεγαλύτερη γραφίδα που έχει αποκαλύψει το τι θα συμβεί και τι θα γίνει. Σήμερα εορτάζεται η μνήμη του, 26 Σεπτεμβρίου. Η μνήμη του Άγιου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αποστόλου. Έτσι, ο ψαράς που ακολούθησε τον Χριστό και έγραψε στην Πάτμο το Ευαγγέλιο του, την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και νομίζω ότι εξαιρετικά σε όλους, όσους τιμούν τη μνήμη τους, πρέπει να αφιερώσουμε το υπέροχο απολυτίκιο του. Απόστολε Χριστό το Θεό η αγαπημένε επί ταχύνων ρίσε λαών αναπολόγητων δέχεται σε προσπάθειες και δω.
αιώνα έζησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σε αυτόν ενεπιστεύθη τη μητέρα του, ο Ιησούς Χριστός. Ωραίος τρόπος για να κλείσουμε την εκπομπή. Βέβαια, γιατί μερικά πράγματα δεν πρέπει να τα αφαιρούμε από τη ζωή μας. Όσο είμαστε πιο κοντά στην θρησκεία, τόσο καλυτερεύουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια, μήπως δεχτεί καμιά μήνυση. Ποιος? Ο Απόστολος. Μήνυση από πού? Τον κύριο Τατσόπουλο, γιατί και αυτός έκανε θαύματα τότε στην εποχή του. Αχ, ξέρετε. Μπορώ, όλους αυτούς δεν τους μπορώ. Αυτούς... Στη θέση τους. Δεν ξέρω, Σοφία μου, έμαθες από το ρεπορτάζ. Τι έμαθατε? Μου είπαν ότι το πιο ωραίο τηλεγράφημα, ναι, συγχαρητήριο, ναι, προς την κυρία Μελώνη, ναι, ήταν από την ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ. Συσκέφτονται ακόμα για τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουν, αν θα χρησιμοποιήσουν 10 φορές το ακραίος ή το σκοταδισμός. Αύριο συνέχεια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και σήμερα.